Μαζί μας είναι και ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, είναι ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και να ξεκινήσουμε από τα βαθιά. Άλλωστε στα βαθιά έχουμε πέσει, νομίζω. Σε πόσες ώρες θα ανακοινωθούν οι εκλογές? Σε πόσες ώρες, 24 ώρα, ημέρες. Οι εβδομάδες, οι μήνες. Διότι εσείς, κύριε Σκουρλέτη, χθες βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, κάνατε μια δήλωση και είπατε ότι σε ερώτημα συνάδελφου δημοσιογράφου ότι θα γίνουν ανακοινώσεις και θα μάθετε περισσότερα σε μερικές ώρες. Και αμέσως στα δημοσιογραφικά γραφεία άναψε μια τεράστια συζήτηση. Προσέδεσε αμέσως μετά ή 24 ώρα. Αφού σας ρώτησε Λοιπόν, ο συνάδελφος ο δικός μας από την ΕΡΤ, ο Γιάννης Φασουλάς. Μα είπατε την επόμενη εβδομάδα και προσθέσατε αυτό. Όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές έρχονται άμεσα, τώρα, σε λίγο. Θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Προσέξτε να δείτε. Προηγουμένως, πριν κάνουμε, ας πούμε, τη θεωρία των πιθανοτήτων, το σίγουρο είναι ότι έχει προκύψει εκ των πραγμάτων η ανάγκη για εκλογές. Για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος είναι διότι υπάρχει μια αντικειμενική απώλεια σε σχέση με τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά επέκταση και της κυβέρνησης συνολικότερα. Έχει χάσει την πλειοψηφία πλέον, δεν την διαθέτει. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το παρακάμψει. Όλα τα υπόλοιπα είναι κωμικοτραγικά που ακούγονται. Ναι, μεν, αλλά. Και το δεύτερο, θα έλεγα εξίσου σημαντικό, που σχετίζεται πια με την ουσία της δημοκρατίας, είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε μια κυβέρνηση, είναι ο κορμός μιας κυβέρνησης όπου καλείται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που δεν είναι αυτό στη βάση του οποίου εκλέχτηκε. Αυτό είναι μια τεράστια, αν θέλετε, αντίφαση. Κατά συνέπεια υπάρχει το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Να πούμε λοιπόν στο λαό, εξαναγκαστήκαμε, φτάσαμε ως εδώ, τα έχουμε πει αυτά, δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτή τη στιγμή. Τώρα πλέον τι κάνουμε? Μπορεί να είναι το πρόγραμμά μας από εδώ και μπρος απλά και μόνο η εφαρμογή της νέας συμφωνίας? Εγώ κατηγορηματικά λέω όχι. Πρέπει παράλληλα να δούμε πώς θα είναι πιο ανώδυνη αυτή η εφαρμογή, κοινωνικά ανώδυνη αυτή η εφαρμογή, και δεύτερον, πλάι, παράλληλα με αυτή την συμφωνία, να μπορέσουμε να καταστρώσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα πηγαίνει πιο μπροστά από αυτήν, το οποίο θα είναι ανακουφιστικό για τους περισσότερους, θα ανοίγει νέους δρόμους, θα δημιουργεί τους όρους απεμπλοκής τελικά της πολιτικής λιτότητας. Αυτή είναι η προσωπική προσέγγιση. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λέτε ότι πρέπει να πάμε, είναι σαφές, το έχετε επαναλάβει αρκετές φορές. Πρέπει να πάμε λοιπόν στις εκλογές. Το θέμα είναι το πόσο σύντομα πρέπει να πάμε στις εκλογές για να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός. Και μετά από ποιες διαδικασίες? Κατά τη γνώμη μου, μιλούσατε, με συγχωρείτε, για ψήφο εμπιστοσύνης, μιλούσατε για συνέδριο. Όλα αυτά που πάνε. Το μιλούσατε. Μιλάτε τώρα για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καλά, διαρροές. Κάποιος τα διέρευσε. Δημοσιογραφικές πληροφορίες, παύλα διαρροές, πέστε το όπως θέλετε. Όλα αυτά λοιπόν έχουν περάσει, θα έλεγα, από το μυαλό της κυβέρνησης και φαντάζομαι και από του Πρωθυπουργού. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτές όλες τις σκέψεις. Η ανάγκη με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσφυγεί στο λαό. Άρα τώρα, εάν θα είναι μετά από ψήφο εμπιστοσύνης, αν θα το παρακάψουμε αυτό το στάδιο κτλ., θα φανεί, φαντάζομαι. Σας ζητούν επίμονα συνέδριο, κύριε Σκουρλέτη. Και είναι πολλοί αυτοί που το ζητούν και είναι στην παράδοση της αριστεράς να αποφασίζει με συλλογικότητα. Ναι, να σας πω. Ζητάμε συνέδριο. Δηλαδή θέλω να πω, και εγώ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Το ερώτημα είναι το εξής, το οποίο εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε. Αν θα πρέπει να προηγηθεί το συνέδριο της προσφυγής στον ελληνικό λαό ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι το συνέδριο που πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει θα πρέπει να είναι ένα συνέδριο ανοιχτό, δημοκρατικό, βαθιού προβληματισμού, αποτίμησης όλης της προηγούμενης περίοδου. Αν αυτό το συνέδριο γίνει κάτω από συνθήκες μιας σκληρής εσωκομματικής αντιπαράθεσης, τότε θα είναι εις βάρος του διαλόγου, εις βάρος της δυνατότητας να πει νέα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο, σταθεροποιηθεί. Μα θα είναι άλλο κόμμα μετά, θα λείπουν εσύ. Άλλο κόμμα, τι εννοείται άλλο κόμμα? Πώς θα πάτε σε εκλογές με την αριστερή πλατφόρμα στις λίστες? Κάποια πράγματα νομίζω θα λύνει πια η ίδια η ζωή. Εγώ από δηλώσεις που διαβάζω
από στελέχη της αριστερής πλατφόρμας. Βλέπω καταρχήν τη διάθεσή τους στο ενδεχόμενο που η κυβέρνηση ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης κάποιοι ή όλοι από αυτούς να μην την στηρίξουν. Είδαμε τις προηγούμενες φορές όχι απλώς την κατάθεση μιας διαφωνίας δημόσιας, η οποία είναι θεμητή και γνωστή, αν θέλετε, και εντός της ιδιοσυγκρασίας του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε μια πολεμική. Άρα κάποια πράγματα πια θεωρώ ότι αντικειμενικά έχουν κρυθεί από την ίδια τη ζωή. Κύριε Σκουρλέτη, λέτε λοιπόν ότι γίνονται και κάποιες διαφοροποιήσεις, προφανώς, από κάποια άλλα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας. Προηγουμένως είπατε και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι και το ενδεχόμενο ψήφου εμπιστοσύνης, άρα λοιπόν δεν έχει αποκλειστεί. Να βάζουμε δηλαδή τα πράγματα ένα-ένα, να τα ξεκαθαρίσουμε. Η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ψήφου εμπιστοσύνης? Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Επισήμως και από όσο γνωρίζω. Σκέψεις είναι, σκέψεις οι οποίες βεβαίως θα αξιολογηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες και 24 ώρα. Άρα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα, ούτε και να προκρίνει κάτι από αυτά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αφού είπε ο κ. Λαφαζάνης δεν πρόκειται να ψηφίσει, πώς και δεν έχει αποκλειστεί? Δηλαδή θα υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης, ενώ είπε η αριστερή πλατφόρμα. Συμφωνώ μαζί σας. Για ποιο λόγο? Με βάση το συλλογισμό σας συμφωνώ. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όντως δεν έχει νόημα αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, κατά την άποψή μου, δεν έχει νόημα αυτή η διαδικασία για το συνέδριο, όπως λέτε. Για το συνέδριο έχει πολύ μεγάλο νόημα. Απλώς θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο, για να είναι γόνιμο και παραγωγικό, πρέπει να γίνει σε συνθήκες όπου θα το επιτρέψουν να είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε μη έχοντας ξεκαθαρίσει αν αυτή η κυβέρνηση είναι στα πράγματα, δεν είναι στα πράγματα, διαθέτει την πλειοψηφία, μπορεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο. Ξέρετε, δεν υπάρχει à la carte στήριξη της κυβέρνησης, συμμετοχή σε αυτήν. Ναι. Άρα μιλάμε για διάσπαση κανονικά. Άρα μιλάμε για μια πραγματικότητα. Και για έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς την αριστερή πλατφόρμα και πολλούς άλλους. Εδώ κανείς για, για να προσεγγίσει το θέμα πρέπει να κοιτάξει λίγο και παλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα πολυτασικό, αλλά πριν από αυτό ήταν ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά αποτελειόταν από μικρές και μεγάλες ομάδες της ιστορικής αριστεράς με μεγάλες διαφορές σε στρατηγικά ζητήματα. Η επιτυχία του ήταν ότι είχε κατορθώσει όλους αυτούς να τους βάλει να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς λοιπόν, εκεί θα έρθω. Φάνηκε όμως ότι τα βήματα προς την ενοποίηση ήταν πολύ λίγα. Ή δεν ήταν τέτοια ώστε να μπορούμε στις σημερινές συνθήκες, που ακριβώς βρισκόμαστε στα πράγματα, που η απόφαση μία ή άλλη επηρεάζει πια την ζωή των πολιτών, έτσι, δημιουργεί αποτελέσματα, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν την αναφορά τους σε διαφορετικές στρατηγικές. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ βασικό. Δεν αναφέρω μόνο στο θέμα της δραχμής και της Ευρώπης. Αλλά αν, για παράδειγμα, είσαι με μια αριστερά όπου θεωρεί ότι όλα πρέπει να παραπέμπονται, όλα σε σχέση με τις μεγάλες αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία, σε μια απότερη στιγμή, σε μια χ στιγμή όπου θα οριμάσουν κάποιες συνθήκες, και υποτιμάει την ανάγκη των καθημερινών αγώνων, της διαμόρφωσης ενός σχεδίου όπου θα βάζει στόχους μικρούς και μεγάλους, θα διαμορφώνει συμμαχίες και θα πηγαίνεις μπρος, θα κάνεις πίσω. Είναι δύο διαφορετικές στρατηγικές και πολύ γνωστές στον χώρο της αριστεράς. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Πρώτα συνέδριο, μετά εκλογές. Εγώ λέω ναι. Λέτε λοιπόν πρώτα συνέδριο μετά εκλογές. Συγγνώμη, πρώτα εκλογές. Μπερδευτήκαμε τώρα. Πρώτα εκλογές και μετά συνέδριο. Άρα με ένα νέο κόμμα συνέδριο, χωρίς την αριστερή πλατφόρμα. Διότι σε εκλογές με την αριστερή πλατφόρμα δεν γίνεται να πάτε. Τα κόμματα, το νέο κόμμα δεν το δέχομαι έτσι όπως το λέτε, διότι δεν μπορεί να προέλθει από παρθενογένεση αυτό το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υποστεί πολλαπλές διασπάσεις. Μα υπάρχει η τάση. Και στο πρόσφατο παρελθόν. Να σας θυμίσω τον κύριο Αλαβάνο, να σας θυμίσω την Ντιμάρ. Όλες αυτές ήταν δυνάμεις από τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα είναι μέλη της αριστερής πλατφόρμας, για να το θέσω έτσι? Διότι οι εκλογές θα γίνουν με λίστα. Στις λίστες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι μέλη αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο θα διαμορφωθεί. Το νέο, μέσα, έτσι. Προφανώς. Με το μνημόνιο. Δηλαδή. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια γενικού τύπου αναφορά με αυτά που σας είπα. Το νέο, γιατί η αριστερή πλατφόρμα έρχεται αυτή τη στιγμή και λέει τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας ότι δεν αλλάξαμε εμείς. Η κυβέρνηση άλλαξε σε σχέση με αυτά που είπαμε και υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό πριν από τις εκλογές, και δεν τα τηρεί. Δεν τη δέχομαι καθόλου αυτή την κριτική, και θα σας έλεγα το εξής. Πρέπει να δούμε με πραγματικούς όρους ποιες ήταν οι εναλλακτικές που είχαμε μπροστά μας.
και νομίζω ήταν ή αυτό που επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή ένα συμβιβασμό στη βάση μιας συμφωνίας που αναγνωρίζει ότι δεν είναι ο εαυτός της, δεν την εκφράζει και παράλληλα προσπαθεί να κάνει αυτά που σας έλεγα πριν, ουσιαστικά να δημιουργήσει δηλαδή τους όρους απεμπλοκής από αυτήν. Πράγμα το οποίο είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, θα τα καταφέρει. Δεν υπάρχει βεβαιότητα. Καμιά βεβαιότητα δεν υπάρχει. Το άλλο σενάριο ήταν της άτακτης χρεοκοπίας, της διόγκωσης ανθρωπιστικής κρίσης και της ταύτισης της αριστεράς με καταστάσεις τραγικές, κυρίως για τους πιο αδύνατους σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσαμε να παριθμίσουμε δεκάδες προβλήματα που ήταν ορατά, πολύ πραγματικά, που ήταν μπροστά μας σε αυτή την περίπτωση. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο έχει ακουστεί από πάρα πολλά στελέχη του χώρου της αριστερής πλατφόρμας, της συντεταγμένης εξόδου από το ευρώ, το οποίο σημαίνει μνημόνιο και εθνικό νόμισμα. Mm-hmm. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Διότι τώρα έχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι ψευδαίσθηση, μπορεί να είναι επιθυμία, αλλά θεωρώ ότι είναι και πραγματική δυνατότητα σε ένα μεγάλο βαθμό να αλλάξουν κάποια πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Βλέπετε ότι για πρώτη φορά μετά αυτή τη δραματική εμπειρία των 6 μηνών προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης, η Ευρώπη ξανασυζητά τα κεντρικά στρατηγικά της ζητήματα. Ποτέ άλλο το Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου για τα θέματα της λιτότητας, για τα θέματα του νεοφιλελευθερισμού. Μια σύγκρουση η οποία ήταν δημοκρατική, αλλά η οποία άγγιζε τώρα, πολύ βαθιά ζητήματα. Το νέο σας επιχείρημα, το νέο σας μότο, το προεκλογικό, ότι εμείς αλλάξαμε εντελώς αυτά που λέγαμε πριν, αλλά υπήρξε μια συζήτηση. Δεν αλλάξαμε καθόλου αυτά που λέγαμε πριν. Ένα κόμμα που θέλουμε να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας είμαστε. Ένα κόμμα το οποίο έχουμε συνείδηση ότι ιτηθήκαμε. Διαπιστώσαμε ότι οι συσχετισμοί για άλλη μια φορά είναι αυτοί που επέβαλαν τις λύσεις. Θα κάνουμε την αυτοκριτική μας σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν χάνουμε την ελπίδα, την πίστη ότι μπορούν κάποια πράγματα να σωθούν, μπορούμε να δημιουργήσουμε τους όρους για να οδηγηθούμε σε καλύτερες καταστάσεις. Κύριε Σκουρλέτη, ιτηθήκαμε. Χρησιμοποίησατε αυτή την λέξη. Ιτηθήκαμε στη διαπραγμάτευση, εννοείται. Ιτηθήκαμε στην πολιτική μας εκτίμηση. Ιτηθήκαμε στον προεκλογικό μας, σε αυτά που είχαμε υποσχεθεί γενικότερα στον προεκλογικό μας λόγο σε και όλα σε αυτά που μπορούμε. Μα σε όλα αυτά. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι επιβεβαιώθηκε το πρόγραμμά μας, οι εκτιμήσεις μας. Όχι, εμείς το λέμε πρώτα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που αναγνωρίζει πρώτα και κύριο ο κόσμος σε αυτή την κυβέρνηση είναι ότι διαπραγματεύτηκε με σκληρά, με πραγματικούς όρους, δεν υποκρίθηκε, μίλησε με ειλικρίνεια και αυτό κάνουμε και τώρα. Ενώ ταυτόχρονα θεωρώ ότι και αυτή την δύσκολη συμφωνία οι άνθρωποι, τα στελέχη αυτής εδώ της κυβέρνησης τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να την εφαρμόσουν, θα προσπαθήσουν να ζήσουν με αυτή. Το εφαρμόσουν, βλέπετε, το βάζω εντός εισαγωγικών, διότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια να κάνεις και πράγματα τα οποία μπορούν να ξεφεύγουν από τα σκληρά όρια αυτής της συμφωνίας, με ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος θα είναι και κοινωνικά ανώδυνος, αλλά και θα είναι και ένας τρόπος έντιμος. Μην το υποτιμάτε αυτό. Να πω κάτι, επειδή χτες είπε ο κύριος Χαϊκάλης ότι έχει μετανιώσει για πάρα πολλά από αυτά που έλεγε ο ίδιος τέλος πάντων προεκλογικά. Εσείς το έχετε μετανιώσει αυτό ότι ήσασταν τόσο βερμπαλιστές, να το πω. Να σας πω. Εδώ υπάρχει σαφώς μία υποτίμηση, αυτό που σας έλεγα πριν, των συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκτίμηση, για παράδειγμα, ότι μία στάση πληρωμών, όπως και έγινε αυτή που κάναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα προκαλούσε μια τέτοια αναστάτωση στις αγορές ευρωπαϊκές και εκτός Ευρώπης, την οποία θα μπορούσαμε εμείς να την αξιοποιήσουμε ως ένα αντικειμενικό περιβάλλον για να πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία. Δεν το πετύχαμε. Διαψευστήκαμε ως προς αυτό. Άρα υπήρχε μια λάθος εκτίμηση. Θα μου πείτε, δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Υπερεκτίμηση των δυνάμεών σας, υποεκτίμηση των δυνάμεων των απέναντι. Ναι, ξέρετε κάτι, και έχει σημασία και σε ποιο χρόνο γίνονται αυτά. Δηλαδή, διαφορετική θα ήταν η έκβαση των πραγμάτων αν αυτή η προσπάθεια εκτελεσόταν το 12 και διαφορετική τώρα. Ο αντίπαλος είχε πάρει τα μέτρα του. Ωραία, να πάμε λίγο, συγγνώμη, Γιάννη, σε αυτό που είπαμε πριν για να το κλείσουμε με τις λίστες. Εσείς τι θα κάνετε, θα παίρνετε ένα τηλέφωνο και θα λέτε. Αυτό είναι το πρόγραμμα μας. Θες να μπεις στη λίστα, ναι ή όχι? Πώς θα γίνει αυτή η επιλογή των προσώπων? Ναι, σε η κριτήριό σας θα ήταν το πώς συμπεριφερθήκαν στις ψηφοφορίες. Δηλαδή, όποιος είπε παρόν, όποιος είπε όχι, άρα λοιπόν αυτός αυτομάτως βρίσκεται έξω από τις λίστες. Δεν νομίζω ότι οι συζητήσεις σε ένα κόμμα γίνονται μέσω τηλεφώνου.
και δεν θα πάρει κανείς κανέναν με τον τρόπο που είπατε. Κανείς τοποθετείται δημόσια και ήδη έχουν υπάρξει δημόσιες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, εγώ έχω δει ότι ο συμπαθέστατος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήδη έχει υπογράψει σε μία πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός άλλου μορφώματος πριν από λίγες μέρες. Δεν έχει θέση πλέον στην λίστα ο κύριος Λαφαζάνης. Αυτό μας λέτε τώρα. Λέω ότι οι επιλογές, εκτός κόμματος, βαραίνουν τον καθένα. Ξεχωριστά και, μια... και όλους μαζί. Εδώ μας δίνεται την εντύπωση ότι δεν θέλει κανείς να πάρει τη διάσπαση. Δεν είμαι εγώ πάντως αυτός που θα προαναγγείλω τη σύνθεση έτσι, των ληστών. Ναι, αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε συντεταγμένα, συλλογικά, είναι... στη βάση της νέας πολιτικής πραγματικότητας εντός του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Θα υπάρχουν, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να υπάρχουν νέα πρόσωπα που ίσως να μην έχουν, να μην έχουν άμεση σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι οποίοι θα μπορούν να τα καταφέρουν να είναι πιο τεχνοκράτες για να βγάλουν σε πέρας το πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα και σε ηλικία, νέα πρόσωπα και στην πολιτική. Το θεωρώ απαραίτητο. Και δεν πιστεύω σε αυτή την ανακύκλωση προσώπων από το παλιό πολιτικό προσωπικό ή από άλλους χώρους. Αυτό θεωρώ ότι έχει κλείσει τον κύκλο. Ναι, δηλαδή μας ενδιαφέρει, συγγνώμη ένα λεπτό, μας ενδιαφέρει αν θα είναι στις λίστες αυτά τα πρόσωπα ή αν μετά στο σχηματισμό κυβέρνησης θα πείτε να πάρουμε από άλλους χώρους. Πολύ σωστά το λέτε. Διότι θα δώσει ένα σήμα αυτό στον κόσμο, αν είναι μέσα στις λίστες από πριν. Βεβαίως. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου μια τέτοια προσέγγιση. Άρα. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Σκουρλέτη. Μέσα σε αυτές τις λίστες θα υπάρχουν και πρόσωπα που δεν είναι από το χώρο της αριστεράς. Θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συμφωνούν με το πρόγραμμα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας το πω αλλιώς. Άρα η συμμετοχή κάποιου σε ένα χώρο και η έκθεσή του. Με το νέο πρόγραμμα. Με το νέο πρόγραμμα. Με αυτό που προσπάθησα να σας περιγράψω κάποιες αδρές γραμμές. Άρα η συμμετοχή κάποιου σε μια τέτοιου υποψηφιότητα τον χαρακτηρίζει πολιτικά. Δεν είναι ουδέτερη. Δεν είναι μπαίνω σε ένα κατάστημα, ψωνίζω από το διπλανό, πάω παραδίπλα και δοκιμάζω κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη και μια δέσμευση. Την κάναμε και θα την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Την κάναμε και χθες. Στον κύριο Ξηδάκη. Θα την κάνω και σε εσάς, κύριε Σκουρλέτη. Κατεβήκατε με ένα μότο που έλεγε. Ξέρω την απάντησή του όμως. Οπότε... Για να δούμε, θα συμφωνήσετε. Λοιπόν, κατεβήκατε με ένα μότο. Η ελπίδα έρχεται. Ποιο θα είναι το μότο στις επόμενες εκλογές? Εγώ θα συμφωνούσα με αυτό που απάντησε ο Νίκος Ξηδάκης, ότι αυτό πρέπει να είναι το σύνδεμα και θα προσέθετε και ότι η ελπίδα δεν πρέπει να πεθάνει για να έλθει. Άρα λοιπόν ο πυρήνας είναι ο ίδιος. Είναι στον δρόμο πάντως. Έρχεται. Ναι. Μην το λέτε έτσι με τέτοιο χαμόγελο. Διότι αυτό μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένους πραγματικούς όρους. Δεν είναι τα πάντα ένα γενικότερο αφήγημα. Η πρόκληση για μας είναι, σας είπα, παράλληλα με αυτή την σκληρή συμφωνία να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο που θα μπορεί οριακά έστω σε μια πρώτη φάση να βελτιώνει τη ζωή των περισσότερων. Και αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι γενικό. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Πόσο εφικτό είναι αυτό για μια κυβέρνηση, και πάλι το λέγαμε αυτό χθες στον κύριο Ξηδάκη, που τους έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αξιολογείται κάθε τόσο. Πώς ταυτόχρονα θα κάνει και όλες αυτές τις αλλαγές? Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Δεν υπάρχει κατηγορηματική απάντηση. Αυτό είναι η πρόκληση. Μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί κάτι να πετύχουμε. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι μια ματέωση μιας ελπίδας. Ότι η ελπίδα δεν θα έρθει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος από το να το επιχειρήσουμε. Πολύ περισσότερο, όχι για να διασφαλίσουμε κάποιοι αυτή τη στιγμή που συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, σε κάποια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, τις θέσεις μας, να είμαστε στο προσκήνιο. Ειλικρινά, έχουμε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα από το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό που γνωρίσαμε όλες τις προηγούμενες χρόνια. Είναι γιατί μας το ζητάει ο κόσμος. Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να πάμε στον κόσμο. Μπορεί μεθαύριο, αν γίνουν εκλογές, να μας πει: κοιτάξτε να δείτε, σας δοκιμάσαμε, καθίστε στην άκρη. Πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά αυτό που προσλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή όλοι είναι μια στάση του κόσμου η οποία λέει συνεχίστε, η οποία λέει σας εμπιστευόμαστε. Ετερόκλητη συμπαράσταση είναι αυτή. Δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος πολιτικά
ομοιογενείς. Αλλά είναι μια πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να συζητήσει με αυτόν τον κόσμο, να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας, να αποκτήσει δεσμούς. Κύριε Σκουρλέτη, καταρχάς υπάρχει μια άποψη που λέει ότι θέλετε να πάτε στις εκλογές πολύ σύντομα, διότι θα πλησιάζει οι μέρες, μιλάμε πλέον για μέρες, που ο Έλληνας πολίτης θα αναγκαστεί να δει τα ραβασάκια που θα του έρχονται και θα πληρώσει το μάρμαρο αυτής της συμφωνίας. Άρα λοιπόν, λέτε, μόλις έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους, όσοι τυχεροί είχαν τη δυνατότητα να πάνε και λίγες μέρες διακοπές, τώρα να τις κάνουμε γρήγορα τις εκλογές για να μην έχουμε και άλλη φθορά. Εκτιμάτε ότι είναι μια προσέγγιση, είναι μάλλον ένας παράγοντας που τον σταθμίζει η κυβέρνηση? Αυτή η σκέψη που λέτε, που μπορεί κάποιοι να την κάνουν, έχει κοντά ποδάρια. Διότι πόσο μπορεί να σε κρατήσει στον αφρό, στην επιφάνεια, μια τέτοιου είδους σκέψη? Είναι τόσα μεγάλα τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, που θεωρώ ότι εξαντλείται πολύ γρήγορα αυτού του τύπου, ας πούμε, η προσπάθεια και μια τέτοιου είδους επιλογή, η οποία βασίζεται σε αυτές τις σκέψεις. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει, δεν έχει πλειοψηφία, έχει αυτή την ανταπόκριση στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Όλους αυτούς τους μήνες, παρότι γίνανε πράγματα, και θα έλεγα εμβληματικά. Ένα από αυτά είναι και σχετίζεται και με το χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί με πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Με πενιχρά μέσα, αλλά με μια αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων υπάρχουν στον καλύτερο βαθμό. Έκανε κινήσεις που σχετίζονται με τους υπερχρεωμένους ελεύθεροι επαγγελματίες και μερικοί επιχειρηματίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία που δώσαν ανάσες. Έχει κάνει πράγματα αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη, βέβαια, το θέμα είναι λοιπόν να ξεκαθαρίσει και το πολιτικό τοπίο για να δούμε αν μπορεί να κάνει περισσότερα. Από την άλλη, βέβαια, σας κατηγορούν ότι η παραχώρηση των αεροδρομίων την δικιά σας υπογραφή φέρει. Καλά τώρα, πλάκα μου κάνετε. Εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν δρομολογημένο, γνωρίζαμε ποιος θα το πάρει το τίμημα, ήταν μια επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης και κυρίως όμως, ήταν από τα προαπαιτούμενα, με απόλυτη σαφήνεια, με ρητή αναφορά για την συμφωνία. Οι 9 ιδιωτικοποίησεις που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν προαπαιτούμενες για να υπογραφεί. Mm-hmm. Είχατε πει ότι δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Ναι. Και βλέπετε τώρα ότι η γερμανική εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την αντικειμενική δυσκολία και τη δύσκολη θέση της ελληνικής πλευράς, ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω, εννοείται. Θέτει ζητήματα τώρα τα οποία πού αποσκοπούν? Στο να μειώσει το τίμημα. Βεβαίως, αν ανοίξει αυτή η διαπραγμάτευση και υπάρξει μάλλον μια επαναδιαπραγμάτευση για το θέμα των αεροδρομίων, θα γίνει σε μηδενική βάση. Ας το επιχειρήσουν, ίσως είναι και καλύτερα. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο ανθρώπινο. Πώς νιώσατε όταν ακούσατε χτες στη Γερμανική Βουλή τον πρόεδρο του Die Linke, τον κύριο Γκίζη, να λέει αυτά που είπε για τα αεροδρόμια, ότι δηλαδή είναι ένα ξεπούλημα κανονικό? Απόλυτη κατανόηση ένιωσα σε σχέση με αυτά που έλεγε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή δεν θα ήταν μια επιλογή δικιά μας εξ αρχής. Τη βρήκαμε, ήμασταν αναγκασμένοι να την προχωρήσουμε, να την ολοκληρώσουμε, διότι ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα αυτής της συμφωνίας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα από μόνο. Αλλά εκεί που είπατε ότι θα καλυτερεύσουν οι όροι για μας, οι άλλοι ζητάνε να καλυτερεύσουν για αυτούς. Επαναλαμβάνω, αν ανοίξει αυτό το θέμα των όρων, ίσως να είναι καλύτερα για μας. Θα ξαναρχίσει η συζήτηση, βέβαια. Οπότε θα θέσετε και τους δικούς σας όρους. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στις Σκουριές. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Διότι εδώ σας κατηγορούν ότι παίζεται και ένα ισοκομματικό παιχνίδι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον κύριο Λαφαζάνη. Ότι κάτι που είπε. Κάτι να δείτε. Αυτό τώρα το χρησιμοποιείτε εσείς και προεκλογικά. Και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης και εγώ, αλλά συνολικά και όλη η κυβέρνηση, έχει την ίδια προσέγγιση. Ότι όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος, που είπε και ο Πρωθυπουργός. Και άρα λοιπόν, ότι εσείς έχετε
την θέληση, ενώ υποτίθεται ότι ο κύριος Λαφαζάνης δεν και την τρόπο, είχε. Και τον τρόπο, τέλος πάντων. Ο κύριος Λαφαζάνης είχε την εγώ, θέληση. Εγώ θεωρώ πιο σημαντικό λίγο να σταθούμε στο πρόβλημα και μετά να έρθουμε. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε λοιπόν. Εδώ έχουμε μία επένδυση εκ μέρους της Ελτοράντο, της Ελληνικός Χρυσός, η οποία κάνει τέτοιου είδους δουλειές σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, η οποία είχε δεσμευτεί στην Χαλκιδική για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μέσα σε αυτά που είχε δεσμευτεί ήταν μέσα σε 3 χρόνια να παρουσιάσει έναν σύγχρονο, ακίνδυνο για το περιβάλλον τρόπο για την παραγωγή χρυσού. Μεταλλουργίας η οποία θα κατέληγε στην παραγωγή χρυσού. Δεν το έκανε αυτό μέσα σε 3 χρόνια. Ειδοποιήθηκε από το Υπουργείο. Ήταν συμβατικός όρος το να το παρουσιάσει. Διότι αντιλαμβάνεστε, μάλλον γνωρίζετε όλοι, ότι η παραγωγή χρυσού μπορεί να σημαίνει ολέθριες επιπτώσεις για το περιβάλλον, για τους κατοίκους, για τα νερά της περιοχής. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι επελέγει από το ελληνικό δημόσιο τότε να δοθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία, επειδή έλεγε ότι έχει αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι ασφαλής, αλλά ταυτόχρονα με την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα θα μεταφραζόταν αυτό και σε παραπάνω δημόσια έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, δεν μας τον παρουσίασε αυτόν. Την ενοχλήσαμε, μας έδωσε απάντηση ότι έχει κάποια πιστοποιητικά εργαστηριακής παρασκευής αυτής της μεθόδου από την Φιλανδία. Είπαμε ότι αυτό δεν μας ικανοποιεί και εν πάση περιπτώσει οδηγηθήκαμε στην χθεσινή απόφαση, η οποία είναι μια προσωρινή ανάκληση των αδειών στις σκουριές. Τους δώσαμε 1 χρόνο καιρό για να μας παρουσιάσουν αυτό το οποίο αποτελεί συμβατική τους δέσμευση. Εάν δεν το κάνουν, προφανώς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οποιοδήποτε επενδυτής και η συγκεκριμένη εταιρεία να λειτουργεί χωρίς να σέβεται τις δεσμεύσεις της, τους όρους της σύμβασης, την νομιμότητα, το περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτά. Βρισκόμαστε σε κρίση, ναι. Θα τα διαλύσουμε όλα. Το προσωρινό είναι ένας χρόνος, για να καταλαβαίνω. Το προσωρινό είναι ένας χρόνος. Όχι, ένας χρόνος είναι το διάστημα, ναι, στο οποίο καλείται, ναι, να παρουσιάσει. Το κλείσιμο. Όχι, όχι. Το κλείσιμο από εκεί και πέρα, αν σε αυτό το διάστημα δεν παρουσιάσει, ναι, αυτά που πρέπει, αυτόν, θα γίνει οριστικό. Θα γίνει οριστικό το κλείσιμο. Θα σταματήσουν οι διεργασίες έναν ολόκληρο χρόνο και πού συγκεκριμένα, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί δεν να σταματήσει. Μισό λεπτό. Εκεί έχουμε 3 σημεία. Ναι. Είναι οι σκουριές, είναι η Ολυμπιάδα και είναι το Μαδέμι Λάκκο. Η απόφαση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις σκουριές και ένα μέρος των εργασιών στην Ολυμπιάδα. Άρα εκεί έχουμε μια αναστολή των εργασιών. Τους έχουμε δώσει, επαναλαμβάνω, το διάστημα του 1 χρόνου για να μας παρουσιάσουν αυτά που χρεούνται να μας παρουσιάσουν. Πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν στα συγκεκριμένα σημεία? Είναι εντελώς ψεύτικα τα νούμερα που ακούγονται. Οι εργαζόμενοι τους οποίους τους είδα χθες, πριν πάω στον Πρωθυπουργό. Και δεν τους το είπατε, καταγγέλουν. Τους περιέγραψα ακριβώς το πρόβλημα και είπα ότι πρέπει η εταιρεία να δώσει απαντήσεις. Αλλά πριν πάω στον Πρωθυπουργό. Μισό λεπτό. Κατήγγειλε ότι εσείς δεν του είπατε τίποτα. Τι θα έλεγα, πριν πάω στον Πρωθυπουργό και συμφωνήσουμε κάτι και τον ενημερώσω, θα έλεγα στον οποιονδήποτε τι απόφαση θα πάρουμε γύρω από το θέμα? Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό. Αλλά περιέγραψα αναλυτικότατα στον κύριο Χατζή ποιο είναι το πρόβλημα. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου, τα οποία εμείς τα μελετάμε. Θα σας πω δε ότι έχουν γίνει αυτοψίες και έλεγχοι πάνω στις περιοχές εδώ και πάρα πολλούς μήνες και δεν έχουμε ακόμη το πόρισμα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν πια οι υπηρεσίες, οι δημόσιες μέσα εκεί. Και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς όχι μόνο στο συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά συνολικά στη δημόσια διοίκηση κάνει καλά τη δουλειά του, κάνει καλά τη δουλειά του το δημόσιο. Ή κατά πόσο πλέον θα έλεγα ότι αυτός ο τρόπος δουλειάς επηρεάζεται από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην ώρα του και θα είμαστε πιο αναλυτικοί. Κύριε Σκουρλέτη, σας κατηγορούν και λένε ότι. Οι εργαζόμενοι πάντως, επειδή είπατε για τον αριθμό των εργαζομένων, σύμφωνα με τα λόγια του κυρίου Χατζή, κάθε είδους εργαζόμενοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μια μόνιμη απασχόληση, αλλά και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μέσω εργολαβιών, συνολικά και στα 3 μεταλλεία δεν είναι πάνω από 1.800. Είναι πάρα πολύ όμως, κύριε Σκουρλέτη. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Για να βρεθούν στον δρόμο. Γιατί είπαμε εμείς αυτό? Σας λέω δε, καταρχήν να δούμε τι θα πει η εταιρεία. Να. Η οποία δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θέλει να χρησιμοποιήσει τους εργαζόμενους για να εκβιάσει. Για να λειτουργεί παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της, τους όρους της σύμβασης. Αυτό όμως να το πούμε καθαρά. Και να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
Κύριε Σκουρλέτη. Αλλά σας λέω, υπεύθυνη, έστω και αν χαθεί μία θέση εργασίας, θα είναι η εταιρεία. Είμαι δε σε επικοινωνία με τον κύριο Κατρούγκαλο, τον σημερινό Υπουργό Εργασίας, όπου σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα ομαδικών απολύσεων, επειδή δεν έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή συνολικά, δεν έχουν σταματήσει οι λειτουργίες της επιχείρησης στα άλλα δύο σημεία, δεν δικαιούται μάλιστα να το κάνει αυτό η εταιρεία. Μισό λεπτό, και έχω τη διαβεβαίωση από τον κύριο. Μιλάμε για τους εργαζόμενους και αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Σας κατηγορούν ευθέως ότι εσείς φταίτε αν χάσουν τη δουλειά τους. Ότι φταίει η κυβέρνηση. Και όχι η εταιρεία που παρανομεί. Αυτό λένε τώρα αυτοί. Όχι, εγώ σας έχει. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Φυσικά, από την άλλη, θέλω να ρωτήσω, εσείς τι θα κάνετε αν αυτοί οι άνθρωποι χάσουν τη δουλειά τους? Ποια θα είναι η μέρημνα του κράτους για 1.800 ανέργους? Επαναλαμβάνω ότι δεν σταματάει. Δεν είναι 1.200 ή 1.000. Ναι. Δεν είναι τόσοι, ναι, καταρχήν. Και 1.000 και 10.000. Πάλι κατά τον κύριο Χατζή, μου είπε ότι απασχολούνται 600 στις κουριές. Και 600. 600 στις κουριές. Όχι, έχει μεγάλη μια τιμή σημασία. Χθες άκουσα ένα νούμερο 5.000. 5.000 βγήκε και μια ανακοίνωση, νομίζω. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε, έχει τεράστια σημασία το 600 από το 5.000. Δεύτερον, την ευθύνη για ό,τι συμβεί προφανώς την έχει η εταιρεία. Μακάρι λοιπόν η εταιρεία να έρθει αυτή τη στιγμή να μας παρουσιάσει αυτά που πρέπει και να λυθούν τα ζητήματα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να εκβιάζουμε τους εργαζόμενους, να τους έχουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας για να καταλύουμε την νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον τελικά. Έτσι, να βλάπτουμε και το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Διότι αυτό υπερασπιζόμαστε εμείς. Έχουμε κανέναν άλλο λόγο? Τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε να χάσουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους? Θέλουμε να διώχνουμε τις ξένες επενδύσεις, όπως λένε κάποιοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Σε καμιά περίπτωση. Αλλά τι σημαίνει ξένες επενδύσεις? Τι σημαίνει τελικά εταιρική ευθύνη? Δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη χώρα? Μάλιστα. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. Ναι. Τα μεταλλεύματα που εξορίσσονται αυτή τη στιγμή από τα δύο άλλα μεταλλεία, ξέρετε που πηγαίνουν? Επειδή η μεταλλουργία είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη για το περιβάλλον υπόθεση, πηγαίνουν στην Κίνα. Και μάλιστα σε αυτή τη συγκεκριμένη πόλη που υπήρξε το συγκεκριμένο ατύχημα, όπου εκεί πέρα γίνονται τέτοιου είδους εργασίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με τις ανθρώπινες ζωές, ούτε με το περιβάλλον, ούτε βέβαια και με τις θέσεις εργασίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχουμε μια αρνητική εξέλιξη, η πολιτεία έχει τον τρόπο να δώσει λύσεις απέναντι στο θέμα της απασχόλησης των συγκεκριμένων ανθρώπων. Ναι, αφήνετε λοιπόν ανοιχτό ένα παράθυρο ότι το έχετε σκεφτεί και δεν θα το αφήσετε έτσι. Ναι. Τουλάχιστον αυτό μας λέτε αυτή τη στιγμή. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, όσοι έχουν επισκεφθεί τις Κουριές, έχουν δει βίντεο, φωτογραφίες από την περιοχή, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις ότι εκεί συντελείται ένα έγκλημα οικολογικό. Κόκκινα νερά, τα οποία είναι εκεί που ήταν ένα παρθένο δάσος, είναι κράνιο τόπος. Σας κατηγορούν λοιπόν ότι ενώ είχατε κάνει σημαία σας προεκλογικά τις Σκουριές, λέγοντας ότι όντως εκεί γίνεται, συντελείται ένα έγκλημα, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε μία αφορμή και μάλιστα όταν τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν και θέλουμε να πάμε προς τις εκλογές, άρα λοιπόν να το χρησιμοποιήσετε αυτό ότι ξαφνικά ξαναβρίσκεται το προεκλογικό αριστερό σας προφίλ. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτού του είδους η κριτική τι θέλει να πει. Μας κατηγορεί για συνέπεια, για ασυνέπεια, γιατί απ' όλα? Ότι σας ξαναθυμηθήκατε αυτό το κινηματικό σας προφίλ. Ναι. Να υπάρχει μια ότι ισορροπία. 7 μήνες δεν κάνατε απολύτως τίποτα στο θέμα με τις Σκουριές. Δεν ισχύει αυτό. Ότι ανεχτήκατε αυτό το πράγμα. Ότι προεκλογικά λέγατε ότι είναι ένα έγκλημα αυτό που συντελείται στις Σκουριές και το ξαναθυμηθήκατε τώρα με αφορμή τις εκλογές. Δεν ισχύει ότι δεν έγινε κάτι τους 7 μήνες. Αν και εγώ έχω μια ακριβή εικόνα για το διάστημα του ενός μηνός περίπου που είμαι στην θέση αυτή που είμαι στο Υπουργείο Ανασυγκρότησης. Τους προηγούμενους όμως 7 μήνες, από όσο γνωρίζω, είχε γίνει ανάκληση σε σχέση με την κατασκευή του εργοστασίου που προβλέπεται σε αυτό το χώρο από τον Παναγιώτο Λαφαζάνη. Και συνέχιζαν κανονικά. Όχι, οι εργασίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είχε ολοκληρωθεί. Άλλου είδους εργασίες ήταν αυτές που συνεχιζόντουσαν. Και υπήρξε και ένα θέμα σε σχέση με τα θέματα της υλοτομίας, αυτά που έκρινε και το ΣΤΕ προημερών,
όπου βγαίνουν μάλιστα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και της εταιρείας και λέει, μα μας δικαίωσε το ΣΤΕ πριν μια εβδομάδα. Αυτό που δικαίωσε το ΣΤΕ ήταν ότι δεν ήταν με τον τυπικό και νόμιμο τρόπο η ανάκληση που είχε γίνει σε σχέση με την δυνατότητα της εταιρείας να υλοτομεί την γύρω περιοχή και την διάθεση ενός κομματιού γης που είχε ζητήσει. Άρα ήταν συνήθως το ΣΤΕ κρίνει και την τυπικότητα ορισμένων πραγμάτων και το γνωρίζετε καλά. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτά τα οποία τους ζητάμε εμείς και που μας οδηγήσανε στην ανάκληση των μελετών. Κύριε για το συγκεκριμένο Σκουρλέτη, το θέμα των σκουριών, μάλιστα εμείς εδώ στην ΕΡΤ πριν κλείσει η ΕΡΤ, το είχαμε αναδείξει πρώτη, διότι δεν υπήρχε καν πουθενά το τι γίνεται στις σκουριές, όλο αυτό το τεράστιο κίνημα, ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το περιβάλλον. Και εσείς, όπως είπε και ο Γιάννης πριν, είχατε δεσμευτεί ότι γι' αυτό το λόγο οι σκουριές, στις σκουριές θα σταματήσει να λειτουργεί η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Και τώρα βρίσκεται μια άλλη αφορμή. Ότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και που ήταν μέσα στη συμφωνία. Αυτό είχε άμεση επιπτώση για το περιβάλλον. Ο τρόπος δηλαδή δημιουργίας, παραγωγής χρυσού έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον. Με την μόλυνση των υδάτων. Δηλαδή αν συμμορφωθεί με το συγκεκριμένο όρο, μετά είναι όλα καλά και μπορεί να συνεχίσει η εξόρυξη και όλες οι υπόλοιπες εργασίες. Επαναλαμβάνω, οι δύο εξορύξεις που υπήρχαν είναι πολύ παλιές. Δεκαετίες τώρα, στα δύο άλλα μεταλλεία. Στις σκουριές ακόμη δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο εμείς αναδείξαμε χθες. Υπάρχουν και άλλου είδους ζητήματα τα οποία τα ψάχνουμε. Σας είπα πριν και ίσως το προσπεράσατε, δεν το καταλάβατε, ότι εγώ πηγαίνοντας στο Υπουργείο διαπίστωσα πολλά, αν θέλετε, γκρίζα σημεία σε αυτή την υπόθεση, τα οποία τα ψάχνω και σε λίγες μέρες θα είμαι σε θέση να αναφερθώ και σε άλλες πλευρές αυτού του ζητήματος. Μάλιστα. Πολύ σύντομα. Μάλιστα. Ελληνικό. Στα προαπαιτούμενα και το ελληνικό, κύριε Σκουρλέτη. Είναι μέσα στα προαπαιτούμενα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό που σας είπα για τα αεροπλάνα. Θα συνεχίσει δηλαδή αυτή η διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι είναι μέσα σε αυτά τα προαπαιτούμενα και όταν λέμε προαπαιτούμενα ήταν μέσα στη θαλάμη του πιστολιού που ήταν στον κρόταφο. Είμαι σαφής. Άρα λοιπόν, σαφέστατος. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Σαφέστατος. Πριν πάμε στα πολιτικά, μπορείτε να μας πείτε τι άλλο θα δούμε, τι άλλο είναι μέσα στα προαπαιτούμενα, τι άλλο πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε. Μιλάω για τις ιδιωτικοποίησεις που ήταν γνωστές από πριν. Που ήταν δρομολογημένες, που ήταν ολοκληρωμένη η διαδικασία σχεδόν. Άρα, είναι γνωστές αυτές. Άρα εκλογές θα πάμε ξανά, επιστρέφω βεβαίως στο θέμα των εκλογών αφού ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα όλα. Ψηφιστούν, περάσουν από τη Βουλή. Όχι, είπαμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Υπήρχαν τα προαπαιτούμενα για την συμφωνία που υπογράψαμε. Όχι, ναι, λέω, ναι. Τα οποία αναφέρεστε σε αυτά. Τέλειωσε αυτά. Ψηφίστηκαν κάποια και κάποια αφορούν υπάρχουν τις κάποια νομοσχέδια. Ναι. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν αυτά τα οποία προβλέπονται να ψηφιστούν τον Οκτώβριο στην δεύτερη αξιολόγηση. Πληροφοριακά σας λέω ότι η συμφωνία αυτή είναι προς το βαρύς. Δηλαδή το 70-80% των μέτρων ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία πήραμε τώρα και θα πάρθουν τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα, στο τρίχρονο διάστημα αυτής της συμφωνίας, δεν υπάρχουν. Θέλετε να πείτε ότι δεν περιμένουν οι δανειστές νομοσχέδια για να μας φέρουν άλλα λεφτά, αλλά από τον Οκτώβριο και μετά που θα γίνει η. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι προς το βαρύς συμφωνία. Δηλαδή, τα μέτρα που ζητάνε είναι τα περισσότερα κατά 80%. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει αυτό από τη συμφωνία, αν την διαβάσει. Μάλιστα. Αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο και είπατε ότι όποιος συμφωνήσει με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του. Όχι, προϋπόθεση συμμετοχής στα ψηφοδέλτια ως υποψήφιος είναι η συμφωνία με το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι. Να πάμε και λίγο στις συνεργασίες, στις συμμαχίες. Με τους ΑΝΕΛ, παραδείγματος χάρη. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Κοίτα, θα είναι από πριν, θα γίνουν μετά. Θα μπορούμε και προεκλογικά να γίνουν τέτοιες συνεννοήσεις. Εγώ να σας πω, με τους ΑΝΕΛ προεκλογικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Η εμπειρία αυτών των μηνών συνεργασίας μου έδειξε ότι ήταν ένας φερέγγιος σύμμαχος. Που ήταν πολύ αξιόπιστη η παρουσία του. Δεν σας δημιούργησε και προβλήματα. Ακριβώς. Και τήρησε τους όρους της συμφωνίας και της συνεργασίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε και από πριν να κατεβείτε μαζί. Όχι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πέρα από τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εκλογικό νόμο, νομίζω ότι δεν μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία θα μπορούν να παρουσιαστούν στη συσκευασία ενός. Έχει ακουστεί και αυτό, γι' αυτό το λέμε. Εγώ δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Ενώ είμαι αναμφαδόν υπέρ της μιας νέας συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ σε κυβερνητικό επίπεδο, αν αυτή προκύψει το, ναι, από τις εκλογές, δεν συμφωνώ στο να κατέβουμε μαζί από πριν. Ωραία. Με άλλα κόμματα. Να κατέβουμε από πριν. Όχι, όχι. Το να κατέβουμε από πριν τελείωσε. Με άλλο κόμμα θα ήταν σχεδόν αδύνατο. Λέγαμε με τους ΑΝΕΛ γιατί κάτι τέτοιο είχε ακουστεί. Για μετά λέμε. Για συνεργασίες. Κύριε Κασίμη, οι συνεργασίες προϋποθέτουν για να είναι φερέγγιες να υπάρχουν σαφείς προγραμματικές συγκλήσεις, να υπάρχει κοινός προγραμματικός, κοινός προγραμματικός τρόπος και να υπάρχει ταυτόχρονα και η φερεγγιότητα των προσώπων, η πολιτική φερεγγιότητα των προσώπων που καλούνται να συνεργαστούν. Να. Εγώ νομίζω με βάση αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορούμε να μιλάμε για μια μετεκλογική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΝ. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά επαναλαμβάνω, μισό λεπτό, είναι πολύ και πρόσωπα, ναι, γιατί είπατε και για τα πρόσωπα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι μια εντελώς προσωπική μου, ναι, φυσικά, άποψη. Απλώς εσείς συνεργαστήκατε με τους ΑΝΕΛ επειδή είχατε κοινό το αντιμνημονιακό. Και ναι, είχατε τελείως διαφορετικές απόψεις σε ένα σωρό άλλο θέματα. Έχω να πάρω παράδειγμα το ποτάμι, π.χ. γιατί σας το επιβάλλουν και απ' έξω πολλές φορές, ότι το ποτάμι, να, με αυτούς πρέπει να συνεργαστείτε. Με το ποτάμι πλέον λέτε σχεδόν τα ίδια στο θέμα το οικονομίας. Με το ποτάμι αυτούς τους έξι μήνες, εγώ κοινά διαπίστωσα τεράστιες αποκλίσεις. Οι τοποθετήσεις του κυρίου Θοδωράκη στη Βουλή, στις κρίσιμες συζητήσεις που γίνανε αυτό το εξάμηνο, ήταν ειλικρινά πολιτικά τραγικές. Τραγικές ήταν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ενσωματώσει την επιχειρηματολογία του όλα τα επιχειρήματα των δανειστών. Και φαίνεται ότι είχε και μια έτσι ιδιαίτερη προνομιακή επικοινωνία μαζί τους. Για να σταθώ μόνο σε αυτό, για να μην πω και άλλα πράγματα που μου είχαν κάνει εντύπωση όταν τον άκουγα στη Βουλή. Λέτε λοιπόν ότι με τις παρούσες συνθήκες και με αυτά που έχετε ακούσει δεν υπάρχει μια συνεργασία μελλοντική με το ποτάμι, μετεκλογική. Ναι. Ούτε με το ποτάμι, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μόνο με τους ΑΝΕΛ. Θεωρώ με τους ΑΝΕΛ ότι μπορεί να προκύψει ξανά. Και άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι, μα μου λέτε άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αυτό δεν το κρίνει ο κόσμος. Πόσα κουκιά θα δώσει από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Παρόλο που πλέον, επαναλαμβάνω, το οικονομικό πρόγραμμα είναι ένα και δεν μπορεί να αποκλίνει κανείς από αυτό. Κακώς το λέτε αυτό. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται ακόμη στη λογική ότι αυτό το πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουμε και να το ανακαλύψουμε. Είναι η γνωστή άποψη των μνημονιακών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που την ακούσαμε πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει και η δικιά μας προσέγγιση που λέει ότι δεν είναι αυτό το δικό μας πρόγραμμα, ότι εξαναγκαστήκαμε και ότι, εν πάση περιπτώσει, παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω και μην το υποτιμάτε αυτό, να δημιουργούμε τους όρους αποπλοκής από τις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης λιτότητας. Να σας θέσω το ερώτημα όμως, κύριε Σκουρλέτη, στο δικό σας συλλογισμό, ότι θα βρεθεί κάποιος και θα πει και γιατί λοιπόν να μην πάω να ψηφίσω κάποιους που έτσι κι αλλιώς είναι στο DNA τους, στην ιδεολογία τους, και να πάω να ψηφίσω κάποιους που θα αναγκαστούν να το υπηρετήσουν ενώ δεν το πιστεύουν. Να πάω λοιπόν αυτούς που το πιστεύουν. Μπορεί κάποιος να την κάνει αυτή. Είναι δηλαδή, θέλω να σας πω, ένα συλλογισμό, ας πούμε. Δεν είναι ως πολιτικό επιχείρημα για να. Μα μπορεί να την κάνει κανείς αυτή. Να κατέβεις στις εκλογές και να ζητήσεις την ψήφο. Ψηφίστε με για να κάνω κάτι που δεν πιστεύω. Όχι, ψηφίστε με για να κάνω κάτι το οποίο στο ένα μέρος του σας έχουμε εξηγήσει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Αλλά θέλουμε, για να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε πριν, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να ανοίξουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Επαναλαμβάνω να σας πω κάτι. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Μετά και την εμπειρία της εξάμηνης, εφτάμηνης διαπραγμάτευσης, αλλά και ιδιαίτερα του τελευταίου μηνός. Περισσότερες είναι οι αβεβαιότητες παρά οι βεβαιότητες. Αυτό λοιπόν εσείς που θα πείτε στον ελληνικό λαό είναι ότι είμαστε καλύτεροι διαχειριστές αυτού του αναγκαστικού μνημονίου. Αυτό που θα πούμε στον ελληνικό λαό είναι ότι εμείς ως πολιτικό προσωπικό δεν φέρουμε στις πλάτες μας τα βάρη και τις αμαρτίες του πολιτικού προσωπικού των προηγούμενων δεκαετιών αφενός, αλλά ταυτόχρονα δεν στεκόμαστε μέσα στα στενά όρια αυτής της συμφωνίας, τα οποία θέλουμε καθημερινά και μεσοπρόθεσμα να τα υπερβούμε, έχοντας πάντοτε κατά νου
την σκέψη μας τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη. Τα πράγματα έχει αποδειχθεί ιστορικά, δεν είναι στατικά, έχουν μια δυναμική. Η δυναμική πηγαίνει είτε από εδώ είτε από εκεί με βάση τις προσπάθειες ενός λαού, με βάση τις συμμαχίες που δημιουργούνται, και άρα θεωρώ ότι αυτά όλα αποτελούν μια πρόκληση μεγάλη που είναι μπροστά μας. Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, λίγο πιο προσωπική. Πάλι, πώς θα νιώσετε μετά από ακόμα μια διάσπαση του αριστερού χώρου, όταν θα έρθετε, μπορεί να έρθετε και αντιμέτωποι και στο ίδιο πάνελ με κάποιον εκπρόσωπο του καθαρά αντιμνημονιακού κόμματος, πώς θα το διαχειριστείτε αυτό με πρώην συντρόφου σας? Επειδή δώσατε μια προσωπική διάσταση στην απάντηση, θα σας έλεγα άβολα. Άβολα. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι άνετα όταν υπάρχει μια κοινή διαδρομή και μια εκτίμηση, έτσι, η οποία θεωρώ ότι είναι αμοιβαία και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι άνετα όταν βρίσκεσαι σε πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιους ανθρώπους που είχες μια διαδρομή κοινή δεκαετιών. Μάλιστα. Τους καταλαβαίνετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν σε μια πρόταση που εσείς συνειδητοποίησατε ότι δεν είναι εφικτή? Απολύτως καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και έπειτα δεν υιοθετώ την επιχειρηματολογία. Σας είπα πριν ποια ήταν τα ενδεχόμενα που είχαμε μπροστά μας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι ίδιοι απλώς λένε ότι θέλουν να συνεχίσουν να αντιδρούν και να αγωνίζονται ενάντια. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε να ανατρέψουμε τους παρόντες σχετισμούς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μάλλον θα έλεγα να τους ανατρέψουμε, αλλά να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της ανατροπής. Δεν μπορείτε να βρείτε μια κοινή συνισταμένη, ένα χώρο που μπορείτε να επικοινωνήσετε, με την έννοια ότι υπήρξε και μια προσπάθεια αυτή των 17? Θεωρείτε ότι θα σας υπάρχει πω κάτι, το χάσμα το οποίο θα είναι... Θα σας πω μια δημόσια τοποθέτηση που είχα πριν περίπου 3 εβδομάδες σε μια συνέντευξή μου, σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Είχα πει ότι κατανοώ απολύτως το σοκ που μπορεί να υπέστη κάποιος βλέποντας πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη συμφωνία και με βάση και το περιεχόμενο αυτή τη συμφωνία και το δικαίωμά του να διαφωνεί δημόσια. Ακόμα και αυτούς τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος οι οποίοι διαφωνήσανε στην πρώτη, στη δεύτερη ψηφοφορία που είχαμε στη Βουλή. Αλλά από εκεί και έπειτα, η διαρκής διαφοροποίηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ουσιαστικά δημιουργεί ένα ρήγμα, ένα χάσμα το οποίο πια είναι αγεφύρωτο. Όταν αμφισβητεί συνολικά τις προθέσεις του άλλου και ουσιαστικά τον καταγγέλεις ότι έχει αλλάξει στρατόπεδο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο χωρισμός είναι μονόδρομος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα τους βρείτε μπροστά σας στους δρόμους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαθημένοι να αντιδρούν στους δρόμους. Δηλαδή θα είναι μια ίσως να είναι μια αριστερή κυβέρνηση, ένα κόμμα αριστερό στην κυβέρνηση και στο δρόμο να διαδηλώνουν πρώην συντροφή σας. Δεν μπορεί να τρομάζει μια αριστερή κυβέρνηση ο κόσμος που βγαίνει στους δρόμους. Ίσα-ίσα. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι ένα από τα όπλα της που μπορεί να έχει. Διότι ο αντίπαλος δεν είναι η κοινωνία. Ο αντίπαλος είναι οι φιλελεύθερες πολιτικές, όπως και όπως εκφράζονται αυτές, και κυρίως θα έλεγα οι κυρίαρχες δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη. Άρα θέλουμε τον κόσμο στον δρόμο. Μάλιστα. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Μια τελευταία δικιά μου ερώτηση, κύριε Σκουρλέτη. Επειδή, εντάξει, δεν μας είπατε πότε, ώρες, μέρες, οι εκλογές, ο αρχισυντάκτης μου θα φύγει και θα πάει διακοπές. Τι να του πω, να φύγει ή να μείνει, γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε. Ρωτήστε τον που θα πάει και αν είναι ωραίο στο μέρος. Αν είναι κοντά. Εσείς τι θα λέγατε, να φύγει ή όχι? Όχι στο εξωτερικό πάντως, έτσι, να είναι κάπου κοντά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από διακοπές, δυστυχώς δεν πήγανε πολύ και για πολύ διάστημα, οπότε. Πάντως περιμένουμε τις επόμενες ώρες ανακοίνωση, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν είναι τις επόμενες ώρες. Το είπαμε. Από εδώ ξεκινήσαμε. Μην επαναλάβουμε το ίδιο. Ας τελειώσουμε. Εντάξει. Δεν θα μας το πείτε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε και μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα. Και καλή δύναμη, ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν.